από την εταιρεία του καριστήματο του 40-30, 39, 12. Και πάνω στου ορισμού. Γιατί το πώ λειτουργούν αυτά τα καθήκοντα καθορίζει ο νόμο, όχι εμεί. Όχι τι έχει στο μυαλό του καθένα. Καταπίνει ο αδέσποτο ζώο είναι η ειδική εγκατάσταση που προορίζεται για την περίφραξη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιά. Επειδή έπρεπε να διαβάσω όλη την σχετική έκθεση του νόμου του 12 από την Βουλή των Ελλήνων, αν κάτι να διαβάσει κάποιο, θα καταλάβει ότι το πλαίσιο το νομοθετικό δεν αναφέρεται στου Δήμου. Αναφέρεται στου ιδιοκτήτε των ζώων, στου ανθρώπου. Και μάλιστα λέω ότι για πρώτη φορά, επειδή οφείλουμε να συμπεριφερθούμε και να προσαρμοστούμε στη νέα συνθήκη του Άμστερνταμ, δεν ξέρω τι είναι αυτή, και σαν και την έννοια τη εποζία του, εζωία. Ένα σύνολο κανόνων και τα λοιπά για την καλή μεταχείριση και τα λοιπά. Δηλαδή, να φέρει τον κόσμο, ένα ιδιοκτήτη ζώο συντροφιά συμπεριφέρεται. Ότι δεν πρέπει να καταπαγγελματιζόμαστε τα ζώα, δεν πρέπει να τα ταλαιπωρούμε, πρέπει να τα φροντίζουμε και τα λοιπά. Οι Δήμοι μπαίνουν στη λογική ότι υπάρχουν αδέσποτα που κάποιο κυκλοφορούν στον δρόμο και έχουν πρόβλημα. Οι 12 θέσει πιθανόν να μην σπρώχνουν καμιά φορά. Μακάρι όταν τα ζώα να είναι εντάξει στον δρόμο. Να μην έχουν πρόβλημα. Άρα δεν σημαίνει ότι θα είναι 12 σκυλιά μέσα εκεί και είμαστε στην εισηγήση μου, μπορεί να είναι και παραπάνω. Δεν το ξέρω. Θα μπορεί δηλαδή στα κλουβιά αυτά που ανέφερε ο Δήμος που θα γίνει, και μάλιστα θα φροντίσουν να χρηματοδοτούν και ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για υπερβολικά πράγματα. Θα φροντίσουμε να αυξηθεί το επιλέξιμο όπως όσο έτσι θα γίνεται, για να γίνει μια πλήρης εγκατάσταση. Μπορεί να μην υπάρχει κανένα ζούρι. Γιατί να είναι όλοι εκεί. Όταν θα προκύψει πρόβλημα, τότε θα πάει το ζούρι. Μπορεί να είναι δύο ζώα, τρία ζώα. Μπορεί και τώρα. Αν δούμε τώρα στην πορεία ότι τα ζώα αυτά χρειάζονται μεγαλύτερα φορτία, θα του συζητήσουμε. Λοιπόν, τέλο πάντων, να ρωτήσω, η εισήγηση έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Με το να πάρουμε μία απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα πάρουμε μία πρόταση για να χρηματοδοτήσουμε ένα καταφύγιο προσωρινό καταφύγιο τη Βουλή. Αυτό εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε ομόφωνη απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Ωραία. Νομοθετική απόφαση.